κύριε Δήμαρχε, κύριε Επιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Συνοφελούς, Χριστός Ανέστη, αγαπητοί συμπολίτες. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση φωτογραφιών του κυρίου, του πολύ αγαπητού μας, του κυρίου Γιώργου Δημοπαιδί, η οποία παρουσιάζεται σήμερα στο μουσείο μας και θα ξυπνήσει σίγουρα μνήμες σε πολλούς από εσάς. Την έκθεση την επιμελήθηκε προσωπικά ο κύριος Τάκης Ρεζοδηλωνάς, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου. Καλησπέρα, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Συνάδελφε, Δημοτική Σύμβουλη, Μπαρμπαγιό, Δημοπαιδί και Παναγιωτήτσα, συμπατριώτες και συμπατριώτες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση, η οποία είναι μια συνέχεια της άλλης εκδήλωσης που κάνουμε πριν λίγες εβδομάδες εδώ, προς τιμή του Σπύρου του Γεωργίου. Μια εκδήλωση όμως που έχει και αυτή πάρα πολλές πτυχές συναισθηματικής φόρτισης και συγκίνησης για όλους εμάς και για μένα προσωπικά. Και όταν λέω για μένα, εννοώ γιατί βλέπω απόψε εδώ το γείτονα από τα παιδικά χρόνια στην προπόνηση. Σαν Αγιοργίτης βλέπω τον άνθρωπο που είναι, υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ο στυλοβάτης της ενορίας του Αγίου Γεωργίου, για να μην πω ότι μαζί με άλλους τέσσερις ήταν η ίδια η ενορία. Και σαν Αραγωνίτης, βλέπω έναν άνθρωπο που απόψε μας έχει κουβαλήσει εδώ όχι κάποια σημεία της Αράγωνας, όχι κάποια εικόνες από την Αράγωνα, αλλά μας έχει κουβαλήσει όλη την Αράγωνα. Αγαπητά πρόσωπα που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά και φίλους που ζουν, αλλά ο χρόνος τους έχει αλλάξει και δυσκολευτήκαμε με να τους αναγνώσουμε. Απόψε βλέπουμε εδώ όλη τη ζωντανή ιστορία της Αράχας. Τώρα σας εξομολογητώ κάτι. Σήμερα το μεσημέρι, επειδή εγώ δεν γράφω ποτέ ό,τι λέω, σκεφτόμουν τι να πω και ρώτησα στον Ζάμπα που καθόμαστε να είχα μια απορία. Δεν ήξερα τι δουλειά είναι ο Παρπαγίος. Και ρωτάω δύο-τρεις ομιλητές μου και μου λένε ότι εμείς ξέρουμε. Και πετάγεται ένας μεγαλύτερος από εμάς και λέει ήταν όλες τις δουλειές. Ήταν μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός και είναι βέβαια, φωτογράφος. Ό,τι ήθελες μου λέει να κάνεις την Αράγωνα δουλειά, έλεγε στον Παρπαγίο το Μαυρεπίκιο την έκανε. Μπαρμπαγιώργιο Μαυρεπή, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θέλω να σε ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς για την προσφορά σου όλα αυτά τα χρόνια στην Αράχοβα. Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτή τη μέρα για να ανοίξει η έκθεση δική σου. Όπως ξέρετε όλοι, σε τρεις μέρες ξεκινάει το πανηγυράκι μας και σίγουρα αυτή η χρονική σύμπτωση έχει να κάνει με το ότι υπήρξες ζωντανός και είσαι θρύλος του Πανηγυριού της Αράχοβας. Τελειώνοντας, πριν καλέσω τον Δήμαρχο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, αλλά θα μου επιτρέψει και τον Παπα Δημήτρη εκ μέρους της Συνορίας του Παγιώργη, να σου δώσουμε ένα μυστικό δίπλωμα εκ μέρους του Δήμου, θα θέλω να σας στεναχωρήσω για λίγο. Ξέρεις ότι και εγώ και ο Οικονομάκης και ο Διαβούτης και ο Γεωργακός και ο Κατσαντάρας και όλοι όσοι εγκαταστάσουν με δημοτική άρχοντας εντό εισαγωγικών πάρκοντας, θα θέλαμε απόψε να πείτε κάποιος άλλος εδώ τι θα μας το δώσει το βραβείο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό. Θέλω όμως να ανακοινώσω απόψε από εδώ ότι ο Δήμος θα τιμήσει του χρόνου έναν άλλον εξέχοντα Αγιοργίδη, έναν εξέχοντα Εκτακλήδη Αρακοπίδη,
που πολύ λίγοι ξέρουν την ανεδεκτική προσφορά του και του χρόνου θα τη μάθουν πολύ περισσότερο με την πρωτοβουλία. Μπαρμπαγιώτη, σε ευχαριστούμε για όλα. Στο βήμα του κύριο Τάκη τον Μιλωνά, θα μας πει δύο λόγια για την έκθεση και για τις φωτογραφίες του Γιώργου. Απόψε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί έχω την τιμή να σας παρουσιάσω μια έκθεση φωτογραφίας ενός συμπατριώτη, ενός πολύπλευρου και πολυτάλλοντο ανθρώπου που μέσα από το φωτογραφικό φακό του, σαν ερασιτέχνη φωτογράφος, από το 1959 έως το 1980, απαδανάστηκε την κοινωνική ζωή της πόλης μας σε όλες τις μορφές της. Όπως πρόσωπα προσωπικού που έχουν φύγει από το κοντά μας, γάμους, βαπτίσεις, παρεμβάσεις, σχολικές εορτές, πανηγύρι, Πάσχα και ένα θλίβος άλλων εκδηλώσεων. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Μαυρετής, είμαστε ο Γιώργης όπως θέλει να τον αποκαλούμε. Όπως είπα και πάνω, ο Γιώργος είναι πολύ πλευροκαλή. Γι' αυτό γιατί εκτός από το κύριο επάγγελμα του οικοδόμου, τηλεφωνατιστή, σοβατζή, δούλευε διακοσμήσεις, τέπλα εκκλησιών, υδραυλικός, συντηρητής μηχανολογικού εξοπλισμού ξενοδοχείων, ελαιοκριτής εταιρισμού και άλλα, ασχολήθηκε και με την φωτογραφία. Το ξεκίνημά του, το 1998, αγόρασε από το παζάρι του Ορκομανού μια ρώσικη φωτογραφική μηχανή του Μάρκα Ρούβιτσα. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να βγάζει φωτογραφίες. Παράλληλα, πήγε και εργάστηκε στην Πεσινέ για 1,5 χρόνο. Όταν έφυγε από την Πεσινέ, επιστρέφοντας στην Αράκοβα, σκέφτηκε με την παρότηση του πατέρα μου, η Αλιάκο, να ανοίξει ένα ανοιχτό φωτογραφείο, το Φώτο Παρνασσός. Έτσι και έτσι. Αγόρασε τον κατάλληλο εξοπλισμό, εμφανιστήρα, χημικά υγρά, φωτογραφικά καρδιά και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο και έπεσε ένα μικρό χώρο κάτω από το σπίτι του Λουκά Τσεκούρα. Από εκεί τον επέφερε στην πλατεία Λάκου. Αγόρασε και άλλες μηχανές στο τέλος του χρόνου και το αποτέλεσμα όλες αυτές τις εκπράξεις, ένα μικρό μέρος είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ. Τον ευχαριστώ δε για άλλη μια φορά που μου εμπιστεύεται τα αρνητικά για να παρουσιάσω αυτές τις φωτογραφίες. Βέβαια η έκθεση αυτή δεν έχει κάτι τεχνικό ενδιαφέρον, αλλά προχωρεί και με ένα φορά. Να προσθέσω και κάτι ακόμα, μια και πήγαμε στον τίτλο της παρουσίασης των αρχοβητών φωτογράφων, επιδίωξη είναι το προσεκτικό διάστημα να παρουσιάσουμε τον αρχοβητή φωτογράφο Ανδρέα Αντεούλη, αφού βέβαια εξασφαλιστεί το ανάλογο υλικό από τα εγγόνια σου. Επίσης, πρέπει να πω και για τον Θανάση Γρανιτσιώτη Φώτο Σούλη. Δυστυχώς έχω προσπαθήσει να βρω κάτι από το αρχείο του, αλλά μέχρι στιγμής δεν πρέπει τίποτα. Και κάτι ακόμα, να πω και λίγα λόγια για την φωτογραφία. Αν και είναι γραμμένα απέναντι αυτά που θα πω, αλλά είναι μικρά γράμματα και είναι δύσκολο να διαβαστούν. Δεν σας κουράσω πάρα πολύ, λίγο χρόνο. Λοιπόν, λες φωτογραφία έτσι, γενικό ενδιαφέρον. Λες φωτογραφία είναι λέξη ελληνική διεθνώς. Δηλαδή το πώς γράφει. Πρώτος ο Αριστοτέλης, το 4ο αιώνα π.Χ. περιγράφει την πρώτη απλούστη φωτογραφική μηχανή, γνωστή ως κάμερα ομσκούρα. Δηλαδή ένα σκοτεινό δωμάτιο που από τη μια πλευρά υπάρχει μια τρύπα, μια τρύπα για να περνάει το φως. Από το 1822 πολλοί Ευρωπαίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Μετά από χρόνια έγιναν πολλές παρεμβάσεις στην κάμερα ομσκούρα. Όπως προσθήκη φωτού στην τρύπα εισόδου του φωτός. Η μεγάλη επέμβαση είναι το 1839 στη Γαλλία από τον Ταντιέρ, ο οποίος κατόρθωσε να γράφει εικόνες σε γυάλινη επιφάνεια, το οποίο είχε κάνει μια συγκεκριά, σε γυάλινη επιφάνεια, επικαλυμμένη με ένα παράγωγο του πετρελαίου, αλλά χωρίς διάρκεια και έτσι μεγάλο χρόνο. Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε Ταντιεροκοπία. Το 1879 κυκλοφορούν οι πρώτες γυάλινες πλάκες βιομηχανικής παραγωγής από το Ίστιμαν. Το 1888 που προχωρεί το πρώτο φιλμ από την εταιρεία Eastman. Το 1839 ο Γιώργος Eastman παρουσιάζει την πρώτη φωτογραφική μηχανή κοντά με φιλμ. Οι γυάλινες πλάκες, το φιλμ και το φωτογραφικό χαρτί έχουν επικάλυψη μια ουσία
του Ρωμιού του Αργύρου. Οι χρήστες του Ρωμιού του Αργύρου έχουν την ιδιότητα να συγκεντρώνονται πιο πολύ στα σημεία του φύλου που φωτίζονται περισσότερο και λιγότερο στα σημεία που φωτίζονται λιγότερο. Το 1934 παρουσιάστηκε το έγχρωμο φύλου σαν αντιλικό και σαν σλάιντ θετικό. Με το πέραμα του χρόνου, τη φωτογραφία μηχανές δηλαδή, οι αναλογικές σαν αυτές που βλέπουμε μέσα στην προθήκη εξελίχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και ειδικά η φακή των μηχανών, τηλεφακή, νορμάλ, μάρκα και γόνη. Στην εξέλιξη αυτών των ανθρώπων σημαντικό ρόλο έπαιξε το εργοστάσιο Carl Zeiss στην Γερμανία. Στην εξέλιξη των φακών. Το 2000 κυκλοφόρησε στην αγορά η πρώτη ψηφιακή μηχανή που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή χωρίς φύλλο. Το φύλλο το αντικατέστησε μια κάρτα με δυνατότητα εγγραφής πολλών φωτογραφιών. Η τεχνολογία δι' αυτή έχει περάσει και στα κινητά τηλέφωνα. Η φωτογραφία είναι μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Οι Κινέζοι λένε μια εικόνα δεν είναι μια φωτογραφία, 1000 λέξεις. Η φωτογραφία σταματά τον χρόνο και ειδικά για τον άνθρωπο, εκείνο που μένει τελικά είναι η εικόνα του πάνω στο άστρο χαρτί. Μέσα από τη φωτογραφία, το πέραμα του χρόνου, μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Κάποιες εποχές που έχει παρέλθει φωτιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τάκη. Βέβαια, ο κύριος Τάκης έχει την ευκαιρία να σας τα δείξει και όλα αυτά εδώ πέρα στα συστήματα που έχει στήσει. Πολύ παραστατικά. Πάτε την κύριε Δημάρχε και να δώσετε στο δίκτυο μας το κύριο Γιώργο Μαρδέλη. Συμβότατοι, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Συμβούλοι, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αγαπητέ γείτονα Γιώργο Μαυρεθή, με τη θέλησή σου να τα μάθεις όλα, να τα γνωρίζεις όλα, να τα φτιάχνεις όλα, κατάφερες και από το 1959, όπως είπαμε, προλαγήσαντες, αγόρασες μια μηχανή, το παζάρι και έκανες αυτό που έκανες για όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αγαπημένους μας, αγαπημένα μας πρόσωπα, να τους θυμούμαστε και να συγκινούμαστε. Μη φαντάζεστε, αγαπητοί μου, ότι λέμε σήμερα αγοράσαμε μια φωτογραφική μηχανή. Πρέπει να συλλάβουμε το 1959 που αγόρασε ο Παρπαγιώρης ο Μαυρεθής τη μηχανή τότε και έκανε αυτό που έκανε. Σε ευχαριστούμε, Παπαγιώργη, και για τη φωτογραφία σου, αλλά και όχι μόνο, για όλη τη συμβουλή σου όλα αυτά τα χρόνια, είτε ήταν στην Εκκλησία, είτε ήταν στο συνεταιρισμό ή οπουδήποτε σε χρειαζόταν ο Δήμος, με την καλλιτεχνική σου φλέβα έβαζες τη δικιά σου πινελιά παντού. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, όπως και μεγάλη συγκίνηση σήμερα, να σου απονείμω αυτό το βραβείο. Άσε καλά λοιπόν. Να μην είναι καλύτερα να τα βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μπορείτε να δείτε την περιοχή μας στην έκθεση. Σας ενημερώνω ότι η βιβλιοθήκη του Μουσείου του Στυρίου
Είναι ανοιχτή. Πάμε για να δούμε. Είναι απέναντι και πέρα.